αντίστοιχα από τις νουθεσίες, τις προτροπές και τις παρεμβάσεις των Ευρωπαίων για τα όσα συνέβησαν στον συνεργατισμό. Ο κύριος Χατζηγιάννης μίλησε για απίστευτη συμπεριφορά από τους Ευρωπαίους, για πρωτόγνωρη συμπεριφορά. Χαρακτηριστικά είπε ότι τους είπαν ότι εσείς οι Κύπροι έχετε τα σπίθια, αλλά πρέπει να τα πουλήσουν, και ήταν φανερά συγκινημένος. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα, Κατερίνα, να πούμε ότι έγινε ότι 904.000 ήταν η αμοιβή σε νομικούς οίκους. Ρωτήθηκε επιμόνως για την κατάσταση αυτή, δηλαδή πώς έγινε η επιλογή, γιατί και διότι. Έδωσε κάποιες λεπτομέρειες, είπε ότι ήταν αναγκαία ουσιαστικά η τοποθέτηση των νομικών οίκων. Επίσης, ο κύριος Χατζηγιάννης αναφέρθηκε και στην Αλταμίρα και τις συναντήσεις που είχαν τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, συγκεκριμένα στην Ισπανία και στην Αθήνα. Αυτό όμως που κρατάμε, έγινε τώρα διάλειμμα, Κατερίνα. Η πληροφορία λένε ότι θα συνεχιστεί όλη η διαδικασία μέχρι τις 4 ή 5 το απόγευμα για να ολοκληρωθεί η κατάθεση Χατζηγιάννη, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το όλο σκηνικό με την παρέμβαση του κυρίου Χατζηγιάννη. Τώρα, όπως έχουμε αναφέρει και πριν, νομίζω θα προκαλέσει εντυπώσεις και σχολιασμό οι αναφορές του για τις παρεμβάσεις ή τις νουθεσίες, αλλά και τις βαριές εκφράσεις και χαρακτηρισμούς των Ευρωπαίων, ότι δηλαδή οι Κύπροι θα πρέπει να πουλήσουν τα σπίτια τους, κατά την έκφρασή του, και ότι υπήρχαν ουσιαστικά απειλές, ενώ μίλησε για αποικιοκρατικές συμπεριφορές των Ευρωπαίων προς τους Κύπριους που συμμετείχαν στις διεργασίες. Μάλιστα. Συνεχίζεται. Για οτιδήποτε νεότερο μας διακόπτεις και πάλι για να το μεταδώσουμε, Πέτρο. Εμείς παραμένουμε στα της συνεργατικής, αλλά...